Αυτός είναι ο χώρος μέσα στον οποίο κινούμε. Αυτός είναι ο χώρος που... αυτή είναι η λήψη. Η λήψη είναι να εκφράσω μια κάτι για αυτόν τον χώρο μέσα στον οποίο κινούμε. Αλλά αυτός ο χώρος είναι που μέσω αυτού του χώρου προκαλείται η λήψη. Η ιδέα είναι η δράση που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον χώρο που όλοι κινούμαστε. Αυτή είναι η πρακτική. Αυτός είναι ο χώρος της άμεσης πρακτικής. Και αυτός ο χώρος θέλω να αλλάξει. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να θέλει να τον κρατήσει, να παραμείνει. Μια εξέλιξη η οποία στηρίζεται σε ένα μόνιμο αίτημα. Σε ένα μόνιμο θέλω. Σε ένα μόνιμο κάτι δεν πάει καλά. Σε ένα σύστημα το οποίο πολλές φορές εκφράζει, ας πούμε, όχι εκφράζει, εκφράζεται συνέχεια αυτή η διαμάχη μεταξύ ισχύως και μη ισχύως. Η ισχύς πρέπει να αλλάξει. Χρειάζομαι μια άλλη ισορροπία. Η λήψη γίνεται για να εκφράσω αυτό το οποίο ζω μέσα σε αυτή την πρακτική και εκφράζεται μέσα από τη λήψη που κάνω. Ένα κάτι που δεν πάει καλά. Ένα κάτι που δεν πάει πλέον άλλο καλά. Ένα κάτι το οποίο η ίδια λήψη αδυνατεί να εκφράσει ως παραλληλόγραμμο, αλλά που μπορεί όμως να εκφραστεί ως ο λόγος που γίνεται η λήψη. Ο λόγος που γίνεται η λήψη δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την έννοια του παραλληλογράμμου. Δεν ταυτίζεται με την έννοια της γλώσσας. Χρησιμοποιώ όλα αυτά τα μέσα για να μπορέσω να εκφράσω, για να μπορέσω να δηλώσω, για να μπορέσω να αλλάξω ακόμα, ζώντας, για να μπορέσω να ζω το χώρο μέσα στον οποίο κινούμε. Αυτό. Συμφωνώ με τη μουσική, αλλά η μουσική συστήνει τώρα μαζί με το κάδρο τη λήψη, αλλά εγώ με αντίθετο με τη μουσική. Αλλά πάει καλά γιατί κάνει μία ροή, η ροή του πέρδη. Η λήψη είναι ο χρόνος ο μετά την λήψη. Δεν είμαι μέσα στο χώρο αυτό, δεν είμαι μέσα στο χώρο. Αλλά η λήψη είναι εκτός του χώρου. Την ώρα που κάνω τη λήψη, την κάνω για αυτό που είναι εκτός. Είμαι έκεντρος ως προς τον χώρο που... Είμαι έκεντρος ως προς τον άμεσο χώρο τον οποίο ζω. Απόμακρος, ας πούμε.